Έκπληκτος και γεμάτος απορία στέκεται στην είσοδο του δευτέρου ορόφου του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ο αγαπημένος συνθέτης και μαέστρος Γιώργος Καλούτσης. Ακούει τους μαθητές του να τραγουδούν, βλέπει κόσμο να τον περιμένει, ενώ εκείνος απλά είχε ένα ραντεβού στις 8 το βράδυ μόνο για φαγητό. Η έκπληξη των μαθητών του πέτυχε. Και μια συνωμοσία όπου μία από τις χοροδούς μας, η Άννα η Μαλακάκη, ανέλαβε να τον καλέσει για φαγητό. Δεν γνωρίζει τίποτα, ξέρει μόνο ότι θα βγουν για φαγητό. Πριν να έρθουν εδώ, θα του πει ότι θα περάσουν από το ΚΑΜ, γιατί του έχουμε ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη, χωρίς λοιπές λεπτομέρειες. Μετά από αρκετές πρόβες των μαθητών, όλα ήταν έτοιμα στην εντέλεια, προσφέροντας τον 84χρονο δάσκαλο μια μοναδική μέρα για να θυμάται. Έχουμε τραγούδια από την εφηβική χοροδία του Δήμου Χανίων, από την Καντιλένα, από παλιούς χοροδούς. Ένα κομμάτι που έχει γραφτεί ειδικά για σήμερα για ένα πιάνο και 9 πιανίστες. Βίντεο από παλιές εκδηλώσεις που έχουμε κάνει, βίντεο που έχουμε ευχές που έχουν στείλει χοροδοί και μαθητές από το εξωτερικό και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Με λίγα λόγια, ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μεγάλη αγκαλιά για έναν άνθρωπο που αξίζει αυτά και πολύ περισσότερα. Οι μαθητές του Γιώργου Καλούτσι έστησαν μια εκδήλωση προς τιμήν του για να τον ευχαριστήσουν που δεκαετίες τώρα προσφέρει ακούραστα τις γνώσεις του στη μουσική, καλλιεργώντας μουσικούς και ωραίες φωνές. Πόσα χρόνια είστε εσείς μαζί του? Από το δημοτικό. Από την Τετάρτη Δημοτικού είμαι στη χοροδία με μερικά χρόνια παύση και τώρα ξανά πάλι. Συνολικά περίπου αν μπορούμε να πούμε πόσοι μαθητές μπορεί να έχουν περάσει από τον κύριο Καλούτσι? Αμέτρητοι. Όσο καιρό το προετοιμάζαμε αυτό, διαπιστώνουμε ότι είναι όλο και περισσότεροι σε όλο τον κόσμο, παντού. Οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες μουσική. Αμέτρητοι πραγματικά, δεν ξέρω να σας πω ένα νούμερο. Γεμάτο συγκίνηση ευχαρίστησε όλους όσοι έδωσαν το παρόν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη που είχε την τύχη να έχει πραγματικά στα περίπου 60 χρόνια επαγγελματικής του πορείας αμέτρητους μαθητές.